Σε ανέκδοτο ότι είναι να καταντήσει κατεδάφιση των λυκείων της Κισάμου με τα πράγματα κυρίως του ΕΠΑΛ να πηγαίνω έρχονται περαδόθε σε φορτηγά. Χτες Σάββατο Δημοτικό Σύμβουλος είδε ένα φορτηγό του εργολάβου να μεταφέρει ένα ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο ανήκει στο σχολείο προς τα Χανιά και ειδοποίησε τη Δημοτική Αρχή. Άμεσα η αστυνομία εντόπισε τον οδηγό και το μηχάνημα επεστράφει στο σχολείο, ωστόσο ο Γιώργος Μιλωνάκης κατέθεσε μήνυση για το περιστατικό. Μετά από ένα τηλεφώνημα Δημοτικού Συμβούλου στον αντιδήμαρχό μου, τον κύριο Χαχλάκη, που είναι υπεύθυνος για τα σχολιά, με ενημέρωσε ότι το ανυψωτικό μηχάνημα που ήταν στα παλιά ΕΠΑΛ είναι φορτωμένο στο φορτηγό του εργολάβου και πηγαίνει προς τα Χανιά. Εγώ με τη σειρά μου πήρα την αστυνομία, ειδοποίησα στον Καστέλη, τον υπεύθυνο υπηρεσίας, και αυτός έκανε τις ανάλογες ενέργειες και το αυτοκίνητο μαζί με τον οδηγό και με το μηχάνημα γύρισε στο αστυνομικό τμήμα όπου γίνηκαν τα ό,τι βήματα χρειάζεται πέρα για να τακτοποιηθεί το θέμα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Την ίδια μέρα άλλο όχημα μετέφερε σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου και κάποια άλλα μηχανήματα εργαστηρίου του ΕΠΑΛ, όπως τόρνους και άλλα. Και για αυτή την περίπτωση ενημερώθηκε τηλεφωνικά και κίνησε τις απαιτούμενες διαδικασίες. Στο διάστημα αυτό υπήρχε και άλλο τηλέφωνο με απόκριψη που μου λέει και άλλο φορτηγό έχει φορτώσει άλλα πράγματα. Δύο τόρνους μου είπε και αυτό δήλωσα εγώ. Μπορεί να είναι δύο τόρνοι, μπορεί να είναι ένα τόρνο σε κάποια άλλα μηχανήματα και πηγαίνει προς τα Χανιά. Μάλλον σειρώμενο μου είπε, όχι φορτηγό, σειρώμενο. Λοιπόν, όλα αυτά τα κατήγγειλα στην αστυνομία, έκανα τις ανάλογες ενέργειες, έκανα τη μήνυση που πρέπει να γίνει, διότι κατά την άποψή μου είναι υπεξαίρεση. Οπότε τα πράγματα ανήκουν στη Σχολική Επιτροπή στους μαθητές και πρέπει να επιστραφούν στη θέση του. Εντύπωση προκαλεί το πώς έχει την άνεση ο εργολάβος να παίρνει μηχανήματα αλλά και άλλα αντικείμενα από τα σχολεία, όπως είχαν καταγγείλει το προηγούμενο διάστημα οι διευθυντές τους αλλά και η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΚΤΥΠ έκανε τη δημοπράτηση, σημείωσε ο κύριος Μιλωνάκης, που μετά από ενστάσεις αναδείχθηκε ο συγκεκριμένος εργολάβος, ο οποίος εγκαταστάθηκε στα τέλη Αυγούστου. Αυτό που έγινε ήταν το εξής και μια συνεννόηση. Βέβαια προχωρητή. Αλλά ήταν μπροστά και εγώ και ο εργολάβος και η αρμόδιος υπάλληλος και η μηχανικός από τη ΧΤΥΠ. Ότι ό,τι πράγμα χρειάζεται στις μαθητές είναι περιουσία της Σχολικής Επιτροπής, θα το παίρνει το σχολείο, οι μαθητές δηλαδή και οι καθηγητές που τα χρειάζονται. Οτιδήποτε άλλο που δεν είναι απαραίτητο να το παίρνει ο εργολάβος, ξεκάθαρη πράγματα. Αλλά αυτά δεν εντελεθήκαν από τον εργολάβο. Όλα τα αντικείμενα και μηχανήματα είναι καταγεγραμμένα από τους διευθυντές, κατέληξε ο κύριος Μιλωνάκης, και θα ελεγχθεί αν βρίσκονται όλα στις αποθήκες, καθώς τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του εξοπλισμού των εργαστηρίων.